Καμπανάκι κινδύνου προς το Υπουργείο Πολιτισμού, κρούει ο Δήμος Ηρακλείου μετά τις εικόνες κατάρρευσης ενός μεγάλου τμήματος σωροφής στο ερυπωμένο ιστορικό κτίριο του ξενοδοχείου Μήνος, στον πεζόδρομο της 25ης Αυγούστου, το οποίο αποτελεί δημοτικό κτίριο. Έχουμε αναθέσει μια μελέτη για την αξιοποίησή του εδώ και πολλά χρόνια, τουλάχιστον τρία, και ακόμα δεν έχουμε φτάσει στην πηγή. Γιατί εκκρεμεί παραπάνω από ένα χρόνο η έγκριση της μελέτης από το Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι ένα καμπανάκι κινδύνου πολύ μεγάλο ότι πρέπει να δοθεί λύση το συντομότερο δυνατόν. Γιατί μέχρι να μας εγκρίνουν τη μελέτη θα έχει καταρρεύσει τελείως αυτό το κτίσμα. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες απόγευμα, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση σε δημότες, τουρίστες και καταστηματάρχες. 6-3 ακριβώς, ένας δυνατός θόρυβος, ο οποίος ενώ βρισκόμουν σε απόσταση 600-700 μέτρα στο γραφείο του Συλλόγου των Ψαράδων, πετάχτηκα έντρομος έξω να δω τι συμβαίνει. Εγώ αμέσως είδα και έβγαινε σκόνη προς τον ουρανό. Ήταν ένας πάρα πολύ δυνατός θόρυβος, βγήκαμε όλοι έξω για να δούμε τι ήταν και είδαμε την οροφή να πέφτει, έπεσε η μισή. Τώρα αν δείτε, η υπόλοιπη κρέμεται. Απλά οι τουρίστες φοβηθήκανε και όλοι βγήκαν να κοιτάξουν τι έγινε. Η περίφραξη σίγουρα βοηθάει, αλλά δεν είναι δυνατόν να έχουν έτσι το χτίριο. Η μισή στέγη έπεσε και θα πέσει και η άλλη μισή. Η γωνία ήταν ένας παππούς με 4 παιδάκια εκεί, την ώρα που έπεφτε απάνω. Και κανείς δεν ήξερε πού πέφτουνε. Φεύγαν οι τουρίστες, πανικόβλητοι από εδώ, αυτά. Και το μεσημέρι είχε πέσει ένα μικρό κομμάτι. Απλά τι γίνεται τώρα, το μόνο που κάνουν είναι να έρχονται εδώ πέρα, να βάζουν μπρος πίσω τα δίκτυα. Επικράτησαν στιγμές πανικού, ωστόσο το ευτύχημα ήταν ότι δεν κινδύνεψαν διερχόμενοι πεζοί, καθώς το τμήμα της οροφής έπεσε εντός της περίφραξης του κτηρίου. Βλέπω ότι έχει πέσει μεγάλο τμήμα της στέγης, αλλά βλέπω ότι και ο τείχος εδώ στην άκρη έχει γύρει προς τα έξω. Ούτε οι λαμαρίνες μπορούν να κάνουν τίποτα, ούτε και οι σίτες μπορούν να κάνουν τίποτα. Τα πανιά που έχουν βάλει. Η νέα δημοτική αρχή έχει μεγάλη δουλειά να κάνει, γιατί το Ηράκλειο είναι εγκαταλειμμένο τώρα και αρκετά χρόνια. Ότι είναι επικίνδυνο, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά και δεν γίνεται μόνο στην Κρήτη, δυστυχώς. Είναι επικίνδυνο, ναι, προφανώς και υπάρχει ανησυχία. Θα πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση στο κτίριο Φάντασμα από το Υπουργείο Πολιτισμού προτού καταρρεύσει εντελώς, τονίζει ο Γιάννης Αναστασάκης, ο οποίος καλεί το αρμόδιο Υπουργείο να ανάψει το πράσινο φως στη μελέτη που έχει καταθέσει ο Δήμος για τη μεταμόρφωσή του σε έναν πολυχώρο για την κριτική διατροφή. Αυτό που έχουμε προτείνει στο Υπουργείο Πολιτισμού είναι να ενισχύσουμε το υφιστάμενο κέλυφος, αυτό που παραμένει δηλαδή όρθιο, έστω και κακήν κακός, και να δημιουργήσουμε ένα χώρο για την κριτική διατροφή. Αφήσαμε κατά μέρος την αξιοποίηση του τμήματος που έχει βομβαρδιστεί και έχει εξαφανιστεί, δηλαδή δεν θέλουμε να αξιοποιήσουμε αυτό το τμήμα του κτηρίου που έχει καταρρεύσει και δεν το βλέπουμε σήμερα. Όπως είναι γνωστό, το 1926 άρχισε να λειτουργεί το ξενοδοχείο Μήνος στην αρχή της οδού Πλάνης, το οποίο φημιζόταν και την πολυτέλειά του. Το 1940 καταστράφηκε από τον βομβαρδισμό, ενώ ζητούμενο εδώ και αρκετά χρόνια είναι η αξιοποίησή του από τη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου.